Ελισάβετ, μου, πόσο σημαντικό είναι το έπαθλο επικοινωνίας για όλους εσάς εκεί, σας ανεβάζει, σας ρίχνει? Η αλήθεια είναι πως στην αρχή, όταν είχε πρωτοβγεί το έπαθλο της επικοινωνίας, που ήταν το πρώτο αγωνισμό που είχαμε κάνει και είχε μαθευτεί, λέγαμε ότι δεν θα είναι καλό. Ότι θα μας ρίξει πάρα πολύ στην πορεία του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι όμως ότι λειτουργεί τελείως διαφορετικά και πραγματικά σε ανεβάζει και σε βοηθάει πάρα πολύ. Σου δίνει πολύ δύναμη. Και σε έρχεται φαίνεται σε επαφή με τους δικούς ανθρώπους. Εμείς απ' έξω τώρα να έχουμε πλαντάξει με το πρώτο. Θυμάσαι τα πρώτα τα έπαθλα επικοινωνία. Καλή, κλαίγαμε. Κλάμα. Truman Show, κλαίγαμε. Μαύρη δάκρυ. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι, δεν μπορεί να φανταστεί. Χαρτομάτι, δηλαδή. Ξέρεις πόσες φορές έχω μπει στη θέση του κάθε παίκτη, το ότι. Αν ήμουν εγώ εκεί ή αν. Αυτή που εσύ, α πούμε, του γονεί σου, του φίλου σου, του συγγενεί σου, θα σου κόστιζε. Και εμένα και σε αυτού να δει πώ θα κόστιζε. Είσαι. Ο μπαμπά μου είναι και πολύ ευαίσθητο. Μα μου είναι πιο σκληρή γυναίκα. Όχι ότι δεν τη έλειπα. Αλλά ο μπαμπάς μου, Παναγία μου. Και μένει έτσι ο μπαμπάς. Και ξεστικήσε με ξένους ανθρώπους, βέβαια. Μετά γίνεσαι φίλος, έχεις κάνει μέσα φιλίες, ανθρώπους που δεν θα τους βγάλεις από τη ζωή σου ποτέ, φαντάζομαι. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, είσαι μόνος σου με ξένους ανθρώπους.